Αυτό. Ναι. Την αριθμική αναπροσαρμογή, η λεγόμενη ΆΤΑ. Η οποία βέβαια μακροπρόθεσμα είναι καταστροφική. Σε ένα πρώτο επίπεδο μοιράζεις αυξήσεις σε όλους, υποτίθεται με σκοπό να καλύψεις τις απώλειες των εισοδημάτων και αυτό δημιουργεί ένα σπιράλ ανωδικό και δεν γλιτώνεις από τον πληθωρισμό τον αιώνα τον άπαντα. Και βέβαια ένας πληθωρισμός καταστρέφει τη βάση της οικονομίας, επιβαρύνει όλα τα στρώματα τα οποία έχουν σταθερά εισοδήματα, ακόμα και να διεκδικούν αυτή την αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή, βάζει φωτιά στα επιτόκια, μειώνει τις επενδύσεις και δημιουργεί τις συνθήκες σε ένα επόμενο στάδιο να μπει σε ένα κύκλο στάσιμο πληθωριστικό. Ευτυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε δεν βγαίνει να πει αυτή την εύκολη αλλά καταστροφική λύση. Και φαίνεται ότι προσπαθεί με κάποιες ενισχύσεις να στηρίξει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ζορίζεται και ζορίζεται πολύ. Μάλιστα.